τον Αθανασίου, τον Υπουργό, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, θα καταργήσω τη φυλάκιση για κάποια χρέη. Πρακτικά πράγματα. Ανταυτού τι λέει. Θα γίνει αυτό. Όταν θα τα κάνουμε θα τα ψηφίσετε. Όταν θα τα κάνουμε θα τα ψηφίσετε. Εγώ λέω ότι θα περίμενα ψηφίσετε. Να είχαν γίνει τώρα ήδη. Ναι. Προχθές ο Παυλόπουλος το πρότεινε και το παρέπεψε στις ελληνικές καλένδες ο Αθανασίου. Αυτό ξέρω εγώ. Δεύτερον, οι καθαρίστριες ενώ έπρεπε να ξαναγυρίσουν τη δουλειά τους σύμφωνα με την απόφαση του Αρείου Πάγου. Ναι, η κυβέρνηση, ο Στουρνάρας, βάζει το Θεοχάρη να κάνει μια διαδικασία για να ξαναξυστεί στις 16. Ανταυτού τι λέμε. Θα κάνουμε εκείνο, θα κάνουμε τούτο, θα κάνουμε τ' άλλο κτλ. Προσέξτε, καταρχήν, να εξηγούμε εδώ. Επειδή λέμε για αξιοπιστία, πότε είχαν πει θα συζητιόταν καταρχήν το χρέος, θα γινόταν μια πρώτη απόφαση και ένα πρώτο μήνυμα στις 5 Μαΐου στο Eurogroup. Γιατί τα θέματα τα θυμόμαστε λίγο. Ναι, θεωρούμε λωτοφάγους. Μπήκε για το καλοκαίρι. Όχι. Είχαν πει στις 5. Επειδή έτσι, μιλάμε για αξιοπιστία. Στις 5 Μαΐου, πριν τις εκλογές, σκόπιμα από τις εκλογές, θα πάμε στο Eurogroup και θα πάρθει μια πρώτη απόφαση περί διευθέτησης εν γέννη. Όχι απομείωση. Απομείωση σημαίνει ελήφθη. Το χρέος μας είναι 320 δισεκατομμύρια, το πάμε στα 310. Δεν ισχύει αυτό. Μιλάνε στην καλύστη των περιπτώσεων. Βοήθησαν οι εκλογές. Παρακαλώ. Βοήθησαν οι εκλογές. Εγώ θεωρώ ότι. Εγώ άκουσα τους Ευρωπαίους να βάζουν νερό. Βεβαίως. Εγώ θεωρώ ότι και η νίκη του ΣΥΡΙΖΑ θα έπρεπε μια κυβέρνηση που θα είχε γύρωση στην ελληνική πραγματικότητα, για να το πω κομψά, να εκμεταλλεύεται την επιτυχία ενός κόμματος με το πρόγραμμα που έχει ο ΣΥΡΙΖΑ και για τα εθνικά συμφέροντα. Αλλά δεν φταίω εγώ που δεν το κάνει. Συμφωνώ μαζί σας, κύριε Οικονόμου. Λοιπόν, ανταυτού δηλαδή, δεν πρόκειται για απομείωση, δηλαδή για κούρεμα, δηλαδή για διαγραφή, γιατί απομείωση σημαίνει κούρεμα. Στην καλή των περιπτώσεων θα το δούμε όταν θα έρθει η ώρα, θα κάνουν επιμήκυση, λέει, για άλλα 50 χρόνια. Δηλαδή, άλλα 50 χρόνια θα έχουμε τη θηλιά στο λαιμό και με επιτόκιο κειμενόμενο, το οποίο σήμερα μπορεί να είναι 2, αύριο μπορεί να είναι 6, λέω εγώ. Πώς τα ξέρετε όλα αυτά? Μα αυτά έχουν γραφτεί, έχουν γραφτεί στην αβαρχίδα τη δημοσιογραφική. Έχουν γραφτεί τώρα. Ξέρετε και το κειμενόμενο επιτόκιο? Βεβαίως, δηλαδή έχετε προχωρήσει τόσο πολύ στο Μουσουλμού. Βεβαίως, πάρα πολύ, πάρα πολύ. Που έχετε αποκριτοποιήσει τα πάντα. Αυτά, κύριε Μπακόπουλέ μου. Αυτά, κύριε Μαρκόπουλε, δεν είναι ζήτημα. Εγώ δεν είμαι οικονομολόγος. Έχουν γραφτεί. Είναι δεδομένα. Τα έχουν πει ο Στουρνάρας και εσύ. Είναι δεδομένα όλα αυτά. Είναι δεδομένα. Γιατί ο Στουρνάρας είναι κυνικός. Δεν καταλαβαίνει. Τα λέει όπως είναι. Γιατί αλλού δίνει λόγο. Λοιπόν, ανταυτόν, όχι εμείς. Γιατί εμείς τα λέγαμε και πριν τις εκλογές μερικά πράγματα. Προσέξτε τι έκανε η κυβέρνηση πριν τις εκλογές. Μέρες πριν από τις εκλογές, και πραγματικά είναι εντυπωσιακό, πλήρωσε και το τίμημα. Φέρνει ένα νέο μνημόνιο. Δεν το λέμε νέο μνημόνιο. Το λέμε Θανάσης Διάκος. Αλλά τι ήταν αυτό? Για τα χρόνια, κύριε Οικονόμου, κύριε Λυριτζή, 2015-2018, για άλλα 4 χρονάκια δηλαδή. Δηλαδή, ποιο ζει, ποιο πεθαίνει, ας πούμε. Ελπίζω να μην πεθάνουν οι Έλληνες, αν συνεχιστεί. Ναι, καλά. Αν συνεχιστεί, ευτυχώς δεν θα συνεχιστεί η μνημονιακή πολιτική. Για άλλα 4 χρόνια αποφασίζει. Τι αποφασίζει? Μειώσεις των κοινωνικών δαπανών για 17 δισεκατομμύρια, κατά 17 δισεκατομμύρια, δηλαδή μισθοί, συντάξεις, νοσοκομεία, ταμεία κλπ. Αύξηση των φόρων κατά 18 δισεκατομμύρια. Ποιος είσαι, κύριε, που δεσμεύεις τη χώρα για άλλα 4 χρόνια, όταν 100 από τους βουλευτές σου. Γιατί εσείς ακούτε μόνο το ένα από τον λόγο. Για μείωση φόρων δεν ακούτε τη συζήτηση που γίνεται? Γιατί διαβάζετε τα άλλα. Αυτά τα ακούω. Αυτά δεν τα διαβάζετε. Όχι, τα ακούω. Δεν βλέπω. Αυτά είναι αυτά. Δεν τα βλέπετε αυτά. Αυτά είναι. Προσέξτε. Γιατί γράφονται και αυτά. Κοιτάξτε. Τα θα τα ακούω. Τα ακούω. Θα κάνουμε, θα κάνουμε, θα κάνουμε. Μα μέχρι να γίνουν όλα θα είναι. Και αν δείτε και τα ρεπορτάζ τα χθεσινά είναι και πάλι πολύ, πολύ συγκρατημένα ως προς τα θα. Αλλά εγώ δεν μιλάω τώρα για θα, εγώ μιλάω για γεγονότα. Ότι ήρθε παραμονές των εκλογών και ψήφισε ένα νέο μνημόνιο. Με 150 βουλευτές. Πώς? Εκβιασμένους βουλευτές. Ακριβώς. Με σήμερα και θέλει να συνεχίσει να κυβερνά. Προσέξτε, με 100 περίπου βουλευτές η κυβέρνηση, οι οποίοι πλέον διαμεσολαβούν ψηφοφόρους, οι οποίοι στο διάστημα αυτό των εκλογών έχουν ψηφίσει άλλο κόμμα. Ή δεν είναι έτσι? Αυτό είναι αλήθεια. Θα το δούμε αυτό. Αυτά. Λέει, κύριε, όχι, κύριε Παλαβά, το γεγονός είναι πάλι. Η αριθμητική το του ΣΥΡΙΖΑ είναι η αριθμητική του Χότζα. Κατά επειδή είστε γιατρός και είμαι μηχανικός, για την αριθμητική άστε και είναι πολύ, πολύ μακριά από την πραγματικότητα. Πολύ μακριά από την πραγματικότητα. Αυτά είναι ιστορίες. Αυτά είναι ιστορίες της αλήθειας. Έχετε ευνηδιαστεί. Επαναλαμβάνω. Την οποία μιλάω για θα. Εγώ δεν μιλάω για τα γεγονότα. Και πέρα τούτου, έρχεται χθες. Ποιο ζόημπι.
η έκθεση, η τακτική έκθεση. Ένα λεπτό, κύριε Γκέντε. Σε διάλειμμα. Στην κουβέντα σα, κύριε Γκέντε. Η τακτική έκθεση του Διεθνού Νομισματικού Ταμείου. Η τακτική έκθεση αξιολόγηση τη χώρα του Διεθνού Νομισματικού Ταμείου. Μιλάει για παράταση μνημονίου, πρόταση για νέο δάνειο και παράταση εκτάκτων μέτρων χαράς και εφορίας κλπ. Η κυβέρνηση λέει όχι, κύριε Μπαλάφα. Λέει όχι η κυβέρνηση. Τι να κάνουμε τώρα. Δεν πιστεύετε την κυβέρνηση. Ο κύριος Μαρκόπουλος λέει όχι. Πιστεύετε τη Λαγκάρντ. Ένα λεπτό, εγώ δεν πιστεύω κανένα. Εγώ θέλω τη δήλωση κυβέρνηση. Είδατε δήλωση κυβέρνηση που να λέει με τα βδελιγμία απορρίπτουμε. Εγώ δεν το είδα. Απάντησε και σε εσάς η κυβέρνηση. Όπως δεν είδα την κατάσταση των ασφαλιστικών ταμείων. Η ιστορία των επικουρικών συντάξεων. Από 1η Ιουλίου. Μικρή διακοπή, κύριε Μπαλάφα, παρακαλώ. Θα το συνεχίσουμε. Να κλείσει την κουβέντα μας και η κυρία Κουλουρά.